Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν σήμερα στη Νέα Κίου τα μέλη της Λέσκης Μοτοσυκλέτας Αργολίδας. Και στην καινούργια χρονιά αυτή θα προσπαθήσουμε να είμαστε καλοί. Αντάξει των προσδοκιών. Αντάξει των προσδοκιών. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Λεφτά δεν υπάρχουν. Αλλά θα προσπαθήσουμε να απεξέλθουμε με ένα πρόγραμμα πλούσιο σε βόλτες, σε αγώνες και ό,τι άλλο μπορούμε. Και η Αργολίδα είναι όλοι εδώ. Ενωμένοι δυνατοί. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους και πολλά χρόνια. Σήμερα λοιπόν κόβουμε την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα και όπως κάθε χρόνο έχουμε μαζευτεί στη Νέα Κίο μπροστά στη θάλασσα. Είναι ωραία η μέρα, έχει ήλιο, οπότε ενδείκνυται για αυτή την εκδήλωση και έχουν μαζευτεί και πάρα πολλοί. Έχουν έρθει και από άλλα σημεία, έχουν έρθει από το Λεωνίδιο, έχουν έρθει από την Αθήνα. Πολλοί κόσμος που αγαπάει τη μοτοσυκλέτα. Στο σύλλογό μας είμαστε γύρω στους 40 μοτοσυκλετιστές, αλλά έχουμε και άλλους φίλους οι οποίοι μας βοηθάνε στο οτιδήποτε κάνουμε, εκδηλώσεις, αγώνες. Αυτή τη στιγμή εδώ πέρα πόσα άτομα περίπου βρίσκονται? Εδώ πρέπει να είμαστε γύρω στους 60 από ό,τι έχω δει. Και μετά θα κάνουμε μία βόλτα, αφού κόψουμε την πίτα, θα πάμε μία βόλτα στο παράλιο Άστρος, όπου θα φάμε και θα πιούμε και ένα καφέ απογευματινό. Και απόλαυση και αρρώστια και σου δίνει το συνέστημα της ελευθερίας. Γι' αυτό την αγαπάμε και με τον εξοπλισμό, αν τον έχεις που είναι απαραίτητος, κράνος, τα μπουφάν τα ειδικά, είσαι πιο ασφαλής ακόμα. Εμείς αυτό το επικροτούμε και δεν έχουμε και απώλειες, οπότε αυτό συστήνω και στους υπολείπους που αγαπούν τη μοτοσυκλέτα να φορούν πάντα το κράνος τους. Σίγουρα είναι και ένα πιο οικονομικό. Φυσικά, είναι πιο οικονομικό μέσο και πιο γρήγορο. Πας στη δουλειά σου πολύ πιο γρήγορα και πιο οικονομικά. Πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους, εύχομαι, τους μηχανόβιους και εμείς, και εύχομαι να περάσουμε σε καλύτερες μέρες, ύστερα από αυτές τις μέρες της κρίσης και τις δύσκολες που περνάει όλος ο κόσμος. Πρώτα απ' όλα, η μηχανή, να ξεκινήσουμε από το μηδέν, είναι ένα είδος εξυπηρέτησης στη σήμερα ημέρα στα τόσα αυτοκίνητα. Με τη μηχανή μπορούμε να πάμε πολύ πιο γρήγορα στη δουλειά μας, μπορούμε να κινηθούμε άνετα, σίγουρα πάντα με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Ξεκινάμε, εξοπλιζόμαστε, φοράμε πάντα το κράνος μας, προσέχουμε και κάνουμε όλες μας τις δουλειές. Εμείς όσον αφορά σαν φίλοι μοτοσυκλέτας Αργολίδος έχουμε δημιουργήσει μία λέσχη εδώ και 10 στα 11 χρόνια. Προσπαθούμε να συμμετέχουμε σε όλα τα κοινά, να κάνουμε διάφορες διοργανώσεις, να μαζεύουμε τον κόσμο και να ενημερώνουμε τους νέους μοτοσυκλετιστές. Η λέσχη μας επίσης συμμετέχει σε εθελοντικές αιμοδοσίες και σε οτιδήποτε καλό γίνεται στο νομό και μη. Πάμε και εκτός νομού. Είμαστε δηλαδή μια λέσχη οργανωμένη με πάρα πολλά μέλη. Σε όλες τις κοινωνίες υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί. Έτσι και οι μηχανόβοι δεν μπορεί να είναι όλοι οι μηχανόβοι σωστοί. Έτσι, υπάρχουν και λάθος μηχανόβοι. Εμείς προσπαθούμε να πούμε σε όλους ότι η μηχανή δεν είναι μέσο προβολής. Η μηχανή είναι θέμα διασκέδασης και εξυπηρέτησης. Η μηχανή τη δεκαετία του 70-80 κυρίως συσχετιζόταν με τους αλίτες. Οι μηχανόβοι δηλαδή λέγανε μηχανόβιες και εννοούσαν αλίτη. Πλέον η μηχανή έχει περάσει σε άλλη διάσταση. Έχουμε περάσει δηλαδή να βλέπουμε στο δρόμο και κυρίως στην Αθήνα ανθρώπους δικηγόρους με γραβάτες, γιατρούς, να βλέπουμε πολύ κόσμο να κυκλοφορά με τη μηχανή, γυναίκες, τα πάντα. Πλέον δεν είναι ο μηχανόβιος ο αλήτης. Ίσα-ίσα που εγώ πιστεύω ότι όσοι άνθρωποι καβαλάν μηχανή ξέρουν να οδηγούν καλύτερα στο δρόμο, να προσέχουν πολύ περισσότερα από ό,τι προσέχει ένας αυτοκινητιστής, γιατί είναι θέμα ασφάλειας δικής του και των άλλων. Όποιος έχει οδηγήσει μηχανή μπορεί απόλυτα να καταλάβει το τι μπορεί να του συμβεί ανά πάσα ώρα και στιγμή στο δρόμο. Θα ήθελα ακόμα να προσθέσω και να ενημερώσω όλους τους φίλους μηχανόβιους
ότι οι δρόμοι δεν είναι πίστες. Φανταστείτε, η μπλούζα που φορώ αυτή τη στιγμή είναι η μνήμη του μεγάλου οδηγού των MotoGP, του Μάρκο Σιμονσέλη, ο οποίος έφυγε από τα 24 του χρόνια από κοντά μας. Φανταστείτε ότι ένας τέτοιος μεγάλος οδηγός έφυγε από κοντά μας. Πάρα πολύ προσοχή στους δρόμους και εύχομαι να μην έχουμε τέτοιου είδους δυσάρεστα πράγματα.